Ο επικεφαλής των πολιτών για τα νησιά μας, ο Βασίλης Βρούτσης, βρίσκεται ήδη στο τηλέφωνο και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Βρούτση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαβρίς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ένα ακόμα τρένο που χάσαμε. Τρένο, ίσως πλοίο να είναι πιο δόκιμο για την άξο, αλλά πάντως το χάσαμε. Και ήταν και πολύ σημαντικό αυτό. Καθότι ήτανε, το θέμα ήταν. Του νερού είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο και όσο περνάνε οι ώρες, έλεγα εγώ προηγουμένως, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Βέβαια, εσείς το θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εδώ πρέπει να δούμε αν το θεωρεί η Δημοτική Αρχή σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, έχει κάνει αυτή την ιεράρχηση που πρέπει να κάνει κάθε Δήμος για τα προβλήματα του τόπου. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι το νερό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαίνεται ότι δεν το έχει καταλάβει. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μελέτες, δεν έχει γίνει κανένα σχεδιασμός για το ζήτημα του νερού, τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα, άρα είμαστε και ανίκανοι σαν Δήμος να ενταχθούμε σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αν δει κανείς το γεγονός ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις, δεν έχει εφαρμοστεί καμία απόφαση για το ζήτημα της επάρκειας του νερού και προφήτης κακών δεν θέλω να γίνουμε, αλλά νομίζω ότι μετράμε μέρες ακόμα για το νερό, για τα αποθέματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει ιεράρχηση προβλημάτων, δεν υπάρχει τίποτα. Αποτέλεσμα, άλλο ένα πρόγραμμα πάει χαμένο. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Το χειρότερο όμως είναι ότι το αποτέλεσμα του είναι ότι πέρασε και δεν ξανάρχεται. Αυτό είναι το χειρότερο. Και όταν είχαμε πει κάποια στιγμή ότι, όχι δικά μας λόγια, τα λόγια του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου και τα λόγια του προηγούμενου Περιφερειάρχη του κ. Μαχαιρίδη, ότι δεν υπάρχουν μελέτες από... Ο Δήμος Νάκρου και Μικρός Κυκλάδων είναι ουραγός στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο κ. Πολυκρέτης είχε παρεξηγηθεί. Ίσως δεν κατανόησε τη λέξη ουραγός. Όχι, την κατανόησε κύριε Καμβίση, την κατανόησε πολύ καλά. Μπορεί να το πάει και περιφραστικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ουραγός και αυτό έχει τα αποτελέσματά του για τις συνέπειες του, τις ολέθριες συνέπειες του για το Δήμο και για τους δημότες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα εξασφάλιζε από ό,τι μαθαίνουμε 470.000 ευρώ στο Δήμο για να αξιοποιηθούν ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές, τα δίκτυα και να υπάρχει πόσιμο νερό. Ναι. Καταρχήν, λογικό είναι να γεννούνται ερωτηματικά πώς είναι δυνατόν για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να μην υπάρχει ούτε περιβαλλοντολογική αδειοδότηση μελέτη, ούτε άδεια εκτέλεσης, ούτε απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης. Ενώ υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πιο πιο σημαντικό, έτσι, παρένθεση, ότι δεν υπήρχε ούτε καν περιβαλλοντική αδειοδότηση για την υφιστάμενη κατάσταση υπεξεργασίας, δηλαδή του νερού, του ταχυδηλίστηρίου. Δηλαδή, αν θέλεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, και είναι αυτό, εμείς κάνουμε και μια αναφορά στο πρόγραμμά μας εδώ πέρα, ένα link μέσα στο άρθρο, μέσα στο δελτίο τύπου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αδειοδοτήσεις αυτά που έχεις ήδη. Και μετά να πας να τα εξελίξεις, να τα αναβαθμίσεις, να τα κάνεις καλύτερα. Αλλά δεν μπορείς να καταγράψεις ποιες εγκαταστάσεις σου δεν είναι αδειοδοτημένες, είτε επειδή, αν θέλεις, φταίνει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά να το διορθώσεις αυτό. Είναι 6 χρόνια δημοτική αρχή και δεν έχουν αδειοδοτήσει το δηληστήριο. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων. Έχουμε ξανααναφερθεί στο πρόβλημα το μεγάλο της Δημοτικής Αρχής που είναι η καθυστέρηση και κάθε νομίζω είδηση που βγαίνει επιβεβαιώνει αυτή την πρώτη γνωμάτευση που νομίζω ότι δεν έχουμε βγάλει μόνο εμείς οι δύο αλλά όλος ο κόσμος που μας ακούει. Τέλος πάντων, να συνεχίσω εγώ. Ναι, ναι. Πέραν της Δημοτικής Αρχής, πέραν του αρμόδιου αντιδημάρχου, υπάρχει και επιστημονικός σύμβουλος ο οποίος πληρώνεται κιόλας, νομίζω ότι και αρκετά παχυλό μισθό. Ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη τέτοιων μελετών. Μιλάω για τον κύριο Τζούγκλερ, επιστημονικό συνεργάτη του κυρίου Πολυκρέτη.
Ναι, του κυρίου Δημάρχου. Του κυρίου Δημάρχου, ναι. Ναι. Ενώ οι ευκαιρίες περνούν και χάνονται, δείχνοντας ότι όλο το σύστημα δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, οι ίδιοι άνθρωποι όμως παραμένουν στη θέση τους παρά τις αποτυχημένες, όπως βλέπουμε, προσπάθειες που έχουν κάνει για να λειτουργήσουν αυτά που έχουν αναλάβει να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Και παρά και τις κατηγορίες από τους ίδιους τους προϊσταμένους του ότι ήταν ο υπεύθυνος συνόδευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θυμάστε. Τελικά, καλά. Τι ρόλο παίζει ο κύριος Τζούγκλερης, του αποδιοπομπαίου τράγου ή του Επιστημονικού Συμβούλου, κύριε Βρούτση? Ή του Γενικού Δερβέναγα. Να το πω και έτσι, κύριε Καμβίση. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που βλέπουμε στο Δήμο είναι να μην υπάρχει καμία παραγωγικότητα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και το ζητώ και το από το δημόσιο βήμα σας, ούτως ώστε να απαντηθεί σε δημόσιο βήμα, όπως είναι ένα ραδιόφωνο ή μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου το Δήμο, αλλά να το κάνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το ζητήσουμε άμεσα, να μας πούν ποια είναι η αποδοτικότητα του Δήμου σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων. Από τότε που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή, δηλαδή από το 2011. Δηλαδή, σε πόσα προγράμματα έχουμε κάνει αίτηση, σε πόσα θα μπορούσαμε και τελικά σε πόσα έχουμε μπει. Γιατί, θέλω να σας θυμίσω ότι στη συνεδρίαση στην οποία αποφασίστηκαν όλα αυτά τα προγράμματα, εγώ είχα πει στον κύριο Πολυκρέτη, ήταν 5 τα προγράμματα ή 4 ή 5. Μπράβο, βλέπω μια κινητικότητα, βλέπω μια δραστηριότητα. Τι να το κάνω όμως, όταν οι φάκελοι οι οποίοι κατατίθενται για τα προγράμματα δεν είναι απλά ελλειπής, είναι λιγότερο από μισή. Έχει κανένα νόημα αυτό? Μάλλον ότι τύποι συντάσσονται αυτά. Για να πούμε ότι πάμε, ναι, και κάνουμε προτάσεις για προγράμματα. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοια προγράμματα με ελλειπή φακέλους. Οπότε, μάλλον τύπης γίνεται η σύνταξή τους. Έτσι, για να λέμε ότι κάτι κάναμε. Το θέμα, βέβαια, επειδή κι άλλα τρένα έχουν περάσει και τα έχουμε χάσει, το τρένο αυτό που περνάει και χάνουμε είναι το τρένο με το βιτίο του νερού πάνω, το οποίο άμα περάσει θα κορακιάσουμε και το χάσουμε. Που το χάσαμε, δηλαδή. Καθότι δεν ξέρω αν έχετε εσείς ενημερωθεί, το είπατε και προηγουμένως ότι τα αποθέματα δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να το προβλέψει, αλλά ότι τα αποθέματα τελειώνουν τις επόμενες ώρες, λέω εγώ. Από εκεί πέρα, έχει ανακοινωθεί κάποιο μέτρο από τη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας? Κύριε Καμβίση, πάμε να κάνουμε λίγο ένα πάλι μικρό ιστορικό, δεν θέλω να κουράσω, αλλά πάλι πρέπει να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής. Από το Μάρτι, όπως το είπατε εσείς, δεν χρειάζεται να σε μάντης, δεν έχει βρέξει. Μέχρι Μάρτι θα βρέξει. Μετά δεν έχει βροχές. Από το Μάρτι λοιπόν το βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φτάνουμε στο σημείο να συζητηθεί οτιδήποτε για τη λειψιδρία Ιούνιο. Εχθές έχω κάνει ερώτημα εγώ στο Δήμο, 25/8/16, ποιο είναι το απόθεμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της υπαριθμών 118/2016 απόφασης του Συμβουλίου περί μίσθωσης γεωτρήσεων. Θυμάστε ότι είχε λάβει, ναι, ναι, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση για μίσθωση γεωτρήσεων για την κάλυψη του προβλήματος λειψιδρίας. Δεν το ψηφίσαμε για τους γνωστούς λόγους, γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις και αυτή η λύση είναι η χειρότερη που μπορούσε να ληφθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που μόνο αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή, ρωτάμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της απόφασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει αυτό. Οι γεωτρήσεις, όπως είχαμε μάθει από την Δημοτική Αρχή, θα έπαιζαν τον ρόλο, τέλος πάντων, εφεδρικής κατάστασης, αν χρειαστούν να ενεργοποιηθούν. Ναι, τάξη. Όλα δείχνουν ότι χρειάζεται να ενεργοποιηθούν. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Και δυστυχώς δεν χρειάζεται κάποια εφεδρία αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουν απαντήσει για το τι γίνεται με το θέμα, αν θα ενεργοποιηθούν δηλαδή οι γεωτρήσεις. Μα σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι τους το είχαμε πει από τον Ιούνιο, όταν το φέρανε πια τελευταία στιγμή, ότι αυτό το πράγμα θα έχει μια γραφειοκρατία, αν γίνεται. Αν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά του, 2 μήνες μετά, και δεν έχει εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Δεύτερον, κύριε Καμβίση,
Δεύτερον και πιο σημαντικό από αυτό, έχουν δεσμευτεί κατόπιν προτάσεις μας και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παράλληλα με οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνει καμπάνια για το θέμα της λειψιδρίας. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχουμε νερό. Πέρα το ξέρει ο τουρίστας ότι δεν έχουμε νερό. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αφήστε την απάντηση του κ. Λιάνου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν χρειάζεται να το λέμε γιατί κάνουμε κακό στον τουρισμό. Αφήστε τα αυτά, αυτές τις γελοιότητες, τις αστειότητες. Έχουμε να κάνουμε με το νερό και συζητάμε τέτοια πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δύο μήνες, τρεις μετά, και δεν έχει βγει μια αφίσα, ένα fake volant, μια ενημέρωση στους ξενοδόχους, τι πρέπει να λένε στους επισκέπτες. Τι πρέπει να κάνουν οι ντόπιοι. Δεν έχει εκατομμύρια αυτό το πράγμα και ούτε φαντασία θέλει να ενημερώσει τον κόσμο ότι δεν έχεις νερό. Λοιπόν. Έχουμε και άλλο. Όχι και κάποιο. Τώρα έχω... Δηλαδή, απλά θυμάμαι όλο αυτό το διάστημα πόσα πράγματα έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν μετά από προτάσεις μας που έπρεπε να τα κάνουν και δεν τα έχουν κάνει και δεν κάνουν και τίποτα. Να σας το πω έτσι. Μόνο κάνουν προτάσεις για να είναι οι φαντάροι φύλακες στο κέντρο υγείας. Αυτές είναι οι προτάσεις. Μήπως θα μπορούσαν να κάνουν οι στρατιώτες και μια γεώτρηση να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Θα μπορούσαμε να τους εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει τον κύριο Καμένο. Τώρα τι να σας πω. Λοιπόν, ανυπαρξία καμπάνιας, ανυπαρξία ενημέρωση, ανυπαρξία εφαρμογής της απόφασης για την ενεργοποίηση των γεωτρήσεων, ανυπαρξία δημοτικής αρχής στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Μήπως θα πρέπει η δημοτική αρχή να βγει να μας ενημερώσει ότι υπάρχει ανυπαρξία της δημοτικής αρχής. Όχι, νομίζω ότι το πιο έντιμο που θα μπορούσα να κάνουν αυτή τη στιγμή, το πιο έντιμο, η πιο έντιμη στάση είναι να πούν δεν μπορούμε. Να μην παραιτηθούν, δεν λέω να παραιτηθούν. Εντάξει. Δεν μπορούμε. Ελάτε να βοηθήσετε. Τους το έχουμε πει 100.000 φορές. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Δώστε μας τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε. Δεν το κάνουν. Ναι. Ντρέπονται, δεν ξέρω τι κάνουν. Το θέμα είναι ότι όσο κρατάνε μόνοι τους αυτή τη διαδικασία, τη διαχείριση των ζώων αυτού, των ανθρώπων αυτού του τόπου, πάμε πίσω. Ακούγομαι πραγματικά για τον Τραμπ που με ακούω, νομίζω ότι είμαι σαν λαϊκιστής μιλάω, αλλά είναι η αλήθεια. Τι θα κάνω τώρα. Προβλέπετε κάποιο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, κάποια κατεπίγουσα σύγκληση μετά από... Τι έκανα, το 26 του μήνα, τον 8ο δεν έχει γίνει τακτικό. Κανονικά από σήμερα πρέπει να έρθει πρόσκληση γιατί σε 5 μέρες πρέπει να γίνει συμβούλιο. 31 του μήνα. Ναι. Στο οποίο φαντάζομαι το θέμα του νερού, αν ιεραρχηθεί σωστά από τη δημοτική αρχή, θα πρέπει να είναι πρώτο. Γιατί, αφού έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δεν υπάρχει κάποια αποφάση να ληφθεί. Δηλαδή η ότι... για τις γεωτρήσεις έχει ληφθεί. Ναι, η εφαρμογή της. Η εφαρμογή, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μα εκεί είναι το πρόβλημα τελικά. Στην εφαρμογή και των αποφάσεων και των παραποιημένων αλλά και των φακέλων που δεν εφαρμόζεται η πρόταση λόγω λοιπόν στοιχείων κτλ. Τέλος πάντων. Θέλω να σας θυμίσω και κάτι τώρα που το είχα ξεχάσει να το αναφέρουμε. Παρατηρήσατε ότι για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή μετά την καταγγελία μας για νόθευση των αποφάσεων δεν ανέφερε, δεν τόλμησε να ψελίσει ότι δεν θέλουμε να γίνεται τίποτα και γι' αυτό είπαμε για την όθευση. Α, εννοείται το πάγιο επιχείρημα ότι εσείς πάτε κόντρα στο οτιδήποτε πάει να γίνει στο νησί, ναι. Από ό,τι φαντάζομαι ήταν ήδη γνωστός εκείνος ότι θα απορριφθιόταν η πρόταση για αυτό το πρόγραμμα, γιατί αφορούσε αυτό το πρόγραμμα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή εκ των πραγμάτων. Δεν θα μπαίναμε σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Σε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καταφέρει να κάνουν δύο ολέθρια λάθη. Εντάξει, ρεκόρ είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα είπαμε και να ελπίσουμε ο Θεός να μας βοηθήσει μια βροχή, κάτι ρε αδερφέ, έστω και την ίστατη στιγμή. Μου φαίνεται ότι οι ελπίδες μας πλέον πρέπει να στραφούν στα ουράνια γιατί οι επίγειοι σωτήρες έχουν αποτύχει. Κύριε Καμβίση, ο λαός, όχι ο Θεός σε αυτή την περίπτωση, ξέρω την άποψή σας ότι είστε κι εσείς απογοητευμένος από τη στάση του κόσμου και από τη συμμετοχή του στα Δημοτικά Συμβούλια, εγώ τουλάχιστον είμαι, και
Δεν κρύβω ότι προσπαθώ να βρω ποιο είναι το λάθος μας καμιά φορά που δεν έχουμε εμπνεύσει έναν κόσμο να έρθει κοντά. Γιατί εκείνος είναι ο οποίος θα του στριμώξει τη γωνιά του σπίτι, τι κάνεις εδώ πέρα. Ως γνωστόν... Αν νιώθει ο κόσμος, εγώ το ξαναλέω και κλείνω με αυτό, αν νιώθει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αν νιώθει ο λαός της Νάρξης των Μικρών Κυκλάδων, ότι κάτι πάει στραβά, είναι ο κυρίαρχος πάνω στο νησί, είναι ο πιο δυνατός, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Συμφωνώ, αυτή είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Εγώ πάντως θα πω ότι αν η πείνα έχει αποδείξει ιστορία ότι κάνει επαναστάσεις, φαντάζομαι ότι και η δίψα δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο τον κόσμο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σας.